Έκανα host, έτσι μηνά. Okay. Ωραία, ξεκίνα Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νάτς Γιώργιος και ο τίτλος της διπλωματικής μου εργασίας είναι σχεδίαση και υλοποίηση βοηθού ρομποτικού βραχίωνα με φωνητική αλληλεπίδραση και χρήση μηχανικής όρασης. Η δομή της παρουσίασης αποτελείται αρχικά από την εισαγωγή της παρόμοιας υλοποίησης και το θρηλυκό υποβάθρο και ακολουθείται από το τελικό μέρος, το λογισμικό μέρος, τα σενάρια και την εκτέλεση των πειραμάτων και τέλος είναι τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις. Ουσιαστικά αυτό που υλοποίησα είναι έναν ρομποτικό βραχίωνα ο οποίος προσομοιώνει ουσιαστικά την κίνηση του ανθρώπινου χεριού. Έχει προσαρμοστεί μία κάμερα στο τελικό εργαλείο δράσης του, δηλαδή τον απολυκτήριο απενεργητή του, μία κάμερα η οποία μπορεί να ελέγχει τον χώρο, τον περιβάλλον χώρο του για κάποια αντικείμενα και να αναγνωρίζει αντικείμενα. Ουσιαστικά, ο χρήστης έχει δυνατότητα να ελεπιδρά μαζί του με φωνητικές εντολές, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, και έτσι να του προσφωνεί κάποια από τα αντικείμενα. Η αναγνώριση των αντικειμένων γίνεται με βάση του σχήματος και του χρώματος, του αλγόριθμου αναγνώρισης αντικειμένων YOLO και του QR code. Η φωνητική αλληλεπίδραση, όπως είπαμε, είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Βασικές λειτουργίες είναι η έβρεση και η ανάγνωση αντικειμένων από το περιβάλλον και σημαντικό ότι αυτά παραδίδονται στο χέρι του χρήστη. Οι εφαρμογές και τα κίνητρα αυτής της διπλωματικής εργασίας έχει να κάνει αρχικά με την ενορχήστρωση και τη συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών, όπως είναι η αναγνώριση των αντικειμένων, όπως είναι η φωνητική αλληλεπίδραση, όπως είναι οι κινήσεις ενός ρομποτικού βραχίωνα, και μπορεί να δώσει βοήθεια στις καθημερινές δουλειές που έχουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν αρκετές χρήσεις που θα μπορούσαν να πάρει θέση αυτός ο βραχίωνας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, σε ιατρικές επεμβάσεις, για παράδειγμα να μεταφέρει κάποια εργαλεία κάποια συνεργαστών ιατρό, στη βιομηχανία σε κάποια γραμμή παραγωγής, για ταξινόμηση, στο υγειακό περιβάλλον, αλλά πολύ σημαντικό και δίνουμε βαρύτητα σε αυτό, στην παροχή βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, όπως για παράδειγμα άτομα που έχουν κάποια δυσκολία στην κίνηση ή ακόμα κάποια δυσκολία στην όραση. Στις παρόμοιες υλοποιήσεις που υπάρχει γενικότερα ένα περιορισμένο εύρος αναγνώρισης αντικειμένων. Σε κάποιες από αυτές είναι δύσκολο ο χρήστης να επικοινωνήσει με το ρομποτικό βραχίωνα, καθώς σε κάποιες από αυτές ήθελε να δίνει μία-μία τις συντολές για τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει ο βραχίωνας. Κάποιες άλλες αρνητικά ήταν η μικρή επιφάνεια και το υψηλό ποσοστό αστοχίας. Στο θεωρητικό υπόβαθρο έχει χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού Python στο PyCharm ως IDE και στη μηχανική όραση η βιβλιοθήκη, η ευρύτερη γνωστή βιβλιοθήκη OpenCV και Zbar για το QR code και τέλος ο αλγόριθμος YOLO. Για τη φωνική αναγνώριση χρησιμοποιήθηκε το Google Voice Recognition και για τη φωνική απάντηση το PyTSX3. Γιατί YOLO? YOLO βγαίνει από τη λέξη YOLO Look Once. Αυτός είναι ένας φυσικός τρόπος για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος αυτός. Ουσιαστικά αυτό το επαναστατικό που έχει είναι να μπορεί να εντοπίζει και να κάνει και ο εντοπισμός και το localization των αντικειμένων στο χώρο με ένα πέρασμα. Και από τα πολύ σημαντικά και σαν πλεονεκτήματα που έχει επιφέρει σχέση με τον υπάρχουσα ανταγωνισμό, είναι η καλή ισορροπία ακρίβειας και ταχύτητας και ο ταυτόχρονος εντοπισμός αντικειμένων σε μια εικόνα, το οποίο και εκμεταλλεύτηκα και ήταν ένα από τους λόγους που τον επέλεξα για να τον χρησιμοποιήσω. Το πόσο καλός είναι και η αποτελεσματικότητα του φαίνεται και στο διπλανό διάγραμμα σε σχέση με τους υπάρχουν αλγορίθμους. Στο υλικό μέρος, έχει χρησιμοποιηθεί ο ρομποτικός βραχίων 3D print σε όλη τη δομή. Είναι 6 βαθμών ελευθερίας. Η επικοινωνία μέσω αυτού γίνεται με Python API και όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε STL.
Όπως βλέπουμε κάτω και βλέπουμε και τον Creeper, ο οποίος επιλέχθηκε, ο οποίος εκτυπώθηκε ξεχωριστά και δεν ήταν στο αρχικό κομμάτι της αγοράς του. Εκτυπώθηκε ξεχωριστά έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερα, να προσαρμόζεται πιο εύκολα στα καθημερινά αντικείμενα. Στο λογισμικό μέρος, εδώ βλέπουμε το διάγραμμα λειτουργίας. Να σημειώσουμε ότι ο χρήστης στην αλληλεπίδρασή του μπορεί να του ζητήσει να κάνει την λειτουργία της αναζήτησης. Στη λειτουργία αυτής της αναζήτησης, ο ρομποτικός βραχίωνας θα ανατρέξει τον περιβάλλον χώρο με την κάμερα, θα καταγράψει τα αντικείμενα που βρέθηκαν, θα τα προσφωνήσει στο χρήστη και αυτός με τη σειρά του θα του πει, θα του ζητήσει ποιο από αυτά θέλει. Έπειτα, αφότου γίνει αρπαγή του αντικειμένου, θα ψάξει πάλι στον περιβάλλον χώρο να δει πού βρίσκεται το χέρι του χρήστη, έτσι ώστε να το παραδώσει στο χέρι αυτού. Αν δεν το βρει στην άλλη πλευρά, τότε θα το αφήσει σε ένα προκαθορισμένο σημείο για να το λάβει ο χρήστης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιγράφει αυτό το διάγραμμα. Για τον controller που εκτελείται όλο το λογισμικό μέρος και για τον Neuro One. Στο controller, όπως βλέπουμε, υπάρχουν αναπτυχθεί τρία σενάρια. Το κάθε ένα είναι ξεχωριστό για καμιά διαφορετική λειτουργία του αλγορίθμου. Είναι το vision, το controller και το speech. Και όλα αυτά, επειδή χρειάζεται να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους, γίνονται μέσω του κοινού διάβλου της Memcas. Στο φυσικό επίπεδο, το control και οι εντολές στον ήρωα είναι μέσω Ethernet ή Wi-Fi σύνδεσης και η κάμερα έχει στηθεί με USB. Και όπως βλέπουμε εδώ, ο χρήστης, εισάγονται τα δεδομένα του χρήστης στο σενάριο speech. Ας πάμε τώρα όμως στο αρχικό, στο πρώτο τσιμπέτο λειτουργία αναγνώρισης, όπου αυτή είναι ο εντοπισμός του σχήματος και του χρώματος. Δίνεται δυνατότητα να εντοπιστεί οποιαδήποτε χρώμα και οποιαδήποτε, ας πούμε, από τα συνηθισμένα έτσι, σχήματα. Γίνεται η έβριση των περιγραμμάτων και έχουμε ως έξοδο το χ και ψ συνταγμένες του αντικειμένου, το είδος του σχήματος, καθώς επίσης και η γωνία στρέψεις, γωνία κλίσης σε σχέση με την κάμερα. Δεξιά βλέπουμε στην φωτογραφία με το μαύρο φόντο πώς έχουν γίνει να φανούν μόνο τα αντικείμενα και να απορριφθεί το background. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα αναγνώρισης με τον αλγόριθμο YOLO. Έχω χρησιμοποιήσει το COCO dataset, το Spring Trade Model, ο οποίο έχει προεκπαιδευμένο για 80 διαφορετικά ονόματα αντικειμένων. Και κάποια και ως έξοδο αλγόριθμος έχει το χ και το ψ, καθώς επίσης και το ποσοστό, πόσο σίγουρος είναι για το αν έχει βρει τη σωστή ετικέτα για κάθε αντικείμενο. Όπως βλέπουμε στην εικόνα εδώ, έχει αναγνωρίσει επιτυχώς σε ποσοστό 98% και 98% το κουτάλι, το μαχαίρι και το πυρούνι. Επίσης υπάρχει ο εντοπισμός μέσω του QR code και αποδικοποίηση. Το QR code μπήκε σαν λειτουργία αναγνώρισης, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο και να εξατομικευτεί ακριβώς στις απαιτήσεις και στις επιθυμία που θέλει ο χρήστης να το αναφέρει. Αν θέλει, για παράδειγμα, να πει κάποιο αντικείμενο χάπια, αν θέλει να το πει κλειδιά, αν θέλει οτιδήποτε να ονομάσει οποιοδήποτε πράγμα, με τη δικιά του ονομασία, μπορεί να το κάνει μέσω του QR code, απλά εκτυπώνοντας ένα QR code και τοποθετώντας το πάνω στο αντικείμενο. Από το σημαντικά είναι ότι είναι απλώς τη χρήση για το χρήστη και η δημιουργία του, κατέχει μικρή επιφάνεια πάνω στο αντικείμενο, έχει πολύ χαμηλό ποσοστό εσφαλμένης ανάγνωσης και δυνατότητα ανάγνωσης σε οποιαδήποτε γωνία. Επίσης, ως έξοδο από αυτό, έχουμε το όνομα που έχει δώσει στο QR code και τις συνταγμένες κέντρο που βρίσκεται στο κάδρο. Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει, είναι ένας άλλος τρόπος, πιο γενικότερος, ο οποίος εντοπίζει όλα τα αντικείμενα. Και αυτό έχει γίνει διότι τόσο στον αλγόριθμο YOLO όσο και στο QR code δεν έχουμε έξοδο την κλίση του αντικειμένου. Η κλίση είναι αρκετά σημαντική όταν θέλουμε το αντικείμενο αυτό να το αρπάξει ο βραχίωνας, έτσι ώστε να γνωρίσει και την κλίση που θα έχει, το ρόλ που θα έχει, τον προσανατολισμό που θα έχει
ο επενερικτής στο τελικό εργαλείο δράσης, δηλαδή η Vagana. Αυτό έχει ενσωματωθεί και πλέον, αφού αναγνωριστεί το αντικείμενο και από τους δύο μεθόδους, έχουμε ως έξοδο και τη γωνία στρέψης. Εδώ βλέπουμε την αλληλεπίδραση του πεταγμένου. Αρκετά το περιβάλλον χώρο του βραχίνα έχει προηγηθεί σε πτυχία και στην εικόνα. Τα κάδρα αυτά ελέγχονται και εάν περιβάλλονται από αντικείμενα, δηλαδή περνάει από πάνω ο βραχίωνας και τα ελέγχει, και ο χειρισμός του βραχίωνα γίνεται με τις τιμές στο βαθμονωμένο σύστημα στο τριδιάστο χώρο. Μέσω μιας διαδικασίας που αναπτύχθηκε, λοιπόν, οι τιμές των κέντρων και το αλγόριθμο αναγνώριση των κειμένων μετατρέπονται σε τιμές του τριδιάστου χώρου HIPSZ και Roll Pitch Yaw για τον προσανατολισμό που θα έχει το τελικό εργαλείο δράσης, έτσι ώστε να προσεγγιστεί από τον βραχίωνα. Εδώ βλέπουμε κάποια μετρικά από το κώδικα. Χαρακτηριζούμε ότι ο χρόνος της λειτουργίας είναι στα 5 δευτερόλεπτα και ο χρόνος της λειτουργίας αναζήτησης από 3 έως 15. Ο χρόνος παράδοσης είναι σταθερά στα 5 και ο χρόνος απαγής στα 7. Και δίπλα στον πίνακα βλέπουμε και τα μετρικά για κάθε script που αναπτύχθηκε. Σενάρια και εκτέλεση πειραμάτων. Δοκίμασα να το τρέξω σε ένα συμβατικό φορητό υπολογιστή, όπως μπορούμε να δούμε, καθώς επίσης και στην ευρέως γνωστή πλακέτα μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4, όπως μπορούμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά του, για να δούμε και πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί και να τρέξει ιδανικά και σε μια πλακέτα η οποία έχει σχετικά με τον υπολογιστή χαμηλότερους πόρους επεξεργασίας. Στο σενάριο των πειραμάτων, ήθελα να συνδυάσω διαφορετικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά και τα ελληνικά, την ανδρική και τη γυναικεία φωνή. Σε κάποιες από αυτά έγιναν αναζήτηση, κάποιες όχι, και ο τρόπος παράδοσης ποικίλει, όπως για παράδειγμα και η λειτουργία αναγνώρισης των αντικειμένων. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα η οποία μας δείχνει το ευρύτερο περιβάλλον των αντικειμένων που υπάρχουν στο ρομποτικό βραχίωνα. Και σε κάθε ένα επιμέρους φωτογραφίες από εδώ τα 4 κάδρα είναι και 4 τρόποι αναγνώρισης του αντικειμένου που έχουν αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το κομμάτι βλέπουμε να είναι η αναγνώριση του σχήματος και του χρώματος. Αριστερά είναι ο αλγόριθμος YOLO. Κάτω αριστερά βρίσκεται ο εντοπισμός των QR codes. Και κάτω δεξιά στη γωνία βρίσκεται τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο γενικότερο σύνολό τους. Και αυτό ισχύει για κάθε ένα από τα κάδρα, 5 κάδρα που εξήγησα προηγουμένως. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από την παράδοση, από την αρπαγή, όπως βλέπουμε εδώ, και την παράδοση του αντικειμένου στο χέρι του χρήστη, που βλέπουμε εδώ έχει αναγνωρίσει ότι πρόκειται για person. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να σας δείξω ένα βίντεο από την λειτουργία του. Θα με ενημερώσετε άμα το ακούτε. Δεν φαίνεται κάτι, Γιώργο. Ίσως να κλείσει την κάμερα για να φαίνεται μόνο το βίντεο, το δικιά σου λίγο. Αργεί πολύ, ναι. Είναι με μεγάλη καθυστέρηση. Θα σας το αφήσω για το τέλος. Ναι. Κούνησε το σε διάφορα στάδια σαν snapshot για να δούμε σε διάφορα σημεία που κινείται. Με το βίντεο πάντως δεν μπορεί, δεν έχει bandwidth μάλλον. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Το βίντεο έχει σταματήσει. Το βίντεο έχει σταματήσει. Yeah. Θα το αφήσουμε για το τέλος, αν είναι καλύτερα. Ναι. Συνέχισε, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Σας συμπεράσαμε και στις μελλοντικές επεκτάσεις. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν έχει να κάνει με τον φορητό υπολογιστή και το Raspberry Pi, όπως είπαμε. Οι τιμές στα FPS ήταν αρκετά ικανοποιητικές για τις ανάγκες και την αναγνώριση των αντικειμένων που θέλαμε. Ο αριθμός των αποτυχημένες προσπάθειες για αναγνώριση
Ήταν χαμηλές στον φορητό υπολογιστή, τα οποία μπορεί να έχουν προκληθεί και από κάποιο γεγονός εκεί, τυχαίο, ίσως κάποιον ήχο που ακούστηκε και δεν έγινε σωστά η αναγνώριση. Και το Raspberry Pi στα ίδια μέτρο κυμάνθηκε. Και επίσης μπορούμε να δούμε ότι στον αριθμό λαθασμένο, στον αριθμό αντικειμένων, υπάρχει μια αύξηση στο Raspberry Pi 4, η οποία οφείλεται στους χαμηλούς πόρους που έχει να δώσει και ίσως να έχει δημιουργηθεί κάποιο κόλλημα της εικόνας και να μην μπόρεσε να τα γνωρίσει το σύνολό τους. Τα συμπεράσματα της εργασίας είναι μια εύκολη και δίνεται μια εύκολη και άμεση επικοινωνία με το χρήστη. Υποστηρίζεται ένα ευρύ πλήθος αναγνώρισης αντικειμένων, δυνατότητα παραμετροποίησης στο χρήστη ανάλογα με το QR code, με την λειτουργία του QR code. Έχει γίνει ανάπτυξη και ενσωμάτωση στον αλγόριθμο YOLO και QR code για την προσθήκη έβρεση γωνίας. Υπήρχε ομαλή λειτουργία στο Raspberry Pi και το ποσοστό επιτυχίας είναι αρκετά υψηλό και στις δύο περιπτώσεις. Τέλος, στις μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσε να γίνει μια πηγή φωτοστέλ, τελικό εργαλείο δράσης, καθώς επίσης και ένα μαγνητικό διακόπτη. Αυτά τα δύο προτείνονται διότι για να μην χρειάζεται το περιβάλλον να έχει τις δανεικές συνθήκες φωτισμού, να μπορεί να είναι αυτόνομο και να φωτίζεται η περιοχή, και το μαγνητικό διακόπτης διότι για να υπάρχει ανάδραση και να γνωρίζει εάν έχει όντως γίνει αρπαγή του αντικειμένου. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει αντικατάσταση μια στερεοσκοπική κάμερα και ενός ultrasonic sensor, και η ανάπτυξη σε NVIDIA Jetson Nano, οι οποίες είναι πλακέτες ειδικά διαμορφωμένες για να εκτελούνται συνελικά αλγόριθμοι νευρονικών δικτύων, όπως είναι ο αλγόριθμος YOLO, για να τρέχουν το δυνατόν βέλτιστα, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εφαρμογής για smartphone, την οποία μέσα θα μπορεί να δώσει μέσα από αυτής απομακρυσμένο χρήστης είτε να τον ελέγξει, είτε να δώσει κάποιες εντολές για να τον κινήσει. Κάπου εδώ στο τέλος η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να τις απαντήσω. Καθώς επίσης και να σας δείξω το βιντεάκι που δεν καταφέραμε πριν. Ναι, μάλλον δεν έχει πάνω για το βιντεάκι. Οπότε, αν βέβαια θέλει κάποιος από την εξεταστική επιτροπή να το δει, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις αποφάσει σε κάποιο... Θα προσπαθήσω να το... Αν είναι ανεβασμένο σε ένα share link, μπορείς να στείλεις στο chat το share link δεσμό για να το κατεβάσουν από εκεί πέρα, αν το έχεις σε κάποιο YouTube ίσω ή κάπου αλλού. Και μπορούμε να, όσο το ψάχνεις, να ρωτήσω την εξεταστική επιτροπή αν θέλει να θέσει ερωτήσεις. Καταρχήν είναι το κύριο Φραγκούλη και ο κύριος Πόσος. Αυτό είναι το κύριο Φραγκούλη, μεγαλύτερο. Να προσπαθήσω μήπως μπορεί να το δείξουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Κάνε μια προσπάθεια. Βλέπετε τώρα το βίντεο. Είναι στατικό ακόμα, δεν κινείται τίποτα. Ίσως να το κάνεις εσύ με κλικ πάνω στο progress bar για να το φτάσεις σε σημείο που κινείται. Δηλαδή βλέπουμε το χρόνο. Τώρα κινείται λίγο. Σε αυτό να υποθέσω ότι έχουμε δώσει κάποια φωνητική εντολή, Γιώργο, για να σηκώσει κάποιο αντικείμενο. Ποιο είναι το σενάριο? Ναι, ναι, ακούγεται, απλά δεν σας μεταφέρεται λογικά ο ήχος. Ναι, για να το ακούσουμε θα πρέπει στο share να έχει ενεργοποιημένο το share audio. Και το σηκώνει, Γιώργο, επειδή σταμάτησε το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Να το βάλω. Του ζητήθηκε να του μεταφερθεί, έκανε την αναζήτηση, ανέφερε τα αντικείμενα που έχει βρει και ο χρήστης του είπε ότι θέλει να του μεταφέρει το κουτάλι. Ναι. Φέρε μου το κουτάλι. Θα το προσεγγίσει, θα το ανασηκώσει και τώρα θα βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης για το χέρι του χρήστη. Μόλις βρεθεί γίνεται και μια αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του αντικειμένου για να γνωρίζει ο χρήστης πότε θα του έρθει.
Okay. Εντάξει. Τώρα πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Ποιο Παγκούλη, αν θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Ή ενδεχομένω μέχρι τη θέση να πάμε στο κύριο Πλώστα τότε. Ωραία, συγχαρητήρια Γιώργο, ωραία δουλειά. Καταρχήν, να σε ρωτήσω μια τεχνική ερώτηση, γιατί δεν ξέρω αν το ανέφερες, με το βραχίωνα που όταν πάει να πιάσει κάποιο αντικείμενο αντιμετώπισε εκεί κάποιες αστοχίες. Υπήρχαν κάποιες αστοχίες όσον αφορά το μοτέρ το οποίο θα έκανε τη σύγκληση του βραχίωνα, το οποίο είχε σπάσει ένα γρανάζακι, επιδιορθώθηκε, επισκευάστηκε. Όσον αφορά την ευστοχία του, αν θα πιάσει το κέντρο ακριβώς, δεν είχα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Πήγαινε ακριβώς η αβαθμονόμηση, έτσι έχει γίνει σε καλό σημείο, ώστε να προσεγγίζεται ακριβώς το κέντρο και στο το κέντρο μάζας του αντικειμένου. Okay, ωραία. Τώρα, αν πάμε λίγο στους αλγόριθμους αναγνώρισης αντικειμένου που χρησιμοποιήσεις, ανέφερες το YOLO και σε ένα σχήμα που έδειξες είχες χρησιμοποιήσει το YOLO V3, version 3. Μάλιστα, ναι, V3. Σε ποια πλατφόρμα? Σε ποιο framework? Στο Python, στο OpenCV. Πού? Στο OpenCV. OpenCV. Okay, γιατί υπάρχουν άλλες δύο εκδόσεις μετά, το V4 και το V5, που είναι αρκετά καλύτερες, γι' αυτό μου φάνηκε περίεργο που δεν χρησιμοποιήσει κάποια επόμενη. Ίσως τη V4 είναι καλή. Όταν το ξεκίνησα ήταν το latest το V3. Αργότερα βγήκαν το V4. V4 με V5 είναι όμως. Έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Ήταν η τελευταία τότε έκδοση, οπότε ασφαλώς και θα χρησιμοποιήσω τελευταία έκδοση, δεν θα το άφηνα. Ωραία. Οπότε και εκεί πέρα εσύ δεις κάποια βελτίωση σε αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το κείμενο. Στις αναφορές λίγο είναι διαφορετικό φορμάτ, οπότε διόρθωσε το αν θέλεις να είναι στο ίδιο φορμάτ όλες οι αναφορές. Στο τέλος, στην βιβλιογραφία. Στην βιβλιογραφία, ναι. Okay, από τέμπλε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα το διόρθωσω. Okay, και πάμε στον κύριο Φαγκούλη. Ναι, και εγώ ήθελα να πω πολύ καλή παρουσίαση. Μ' άρεσε η εργασία. Αρκετά ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι έχει και δυνατότητες και για παραπάνω δηλαδή πράγματα να κάνουμε με το ρομποτάκι, με αυτή την τεχνολογία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή και συγχαρητήρια κιόλας και σε σένα και στον επιβλέποντα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ενημερώσω ότι έχει βγει και μία δημοσίευση σε περιοδικό πάνω στην εργασία. Και περιμένουμε τώρα την έγκρισή της. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ, συγχαρητήρια. Και εγώ βάζω τους φοιτητές μου δηλαδή, να κάνουν αυτό το πράγμα, να μην τα αφήνουν δηλαδή. Έτσι, αν κάνουν μια καλή διπλωματική, να το κυνηγάμε μέχρι εκεί. Γιατί εντάξει, πολλοί λένε ότι το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού είναι πολύ καλό, δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω και τελειώνουμε. Αλλά εντάξει, όλοι παίρνουν το πτυχίο. Αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και δημοσίευση και πτυχίο. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Και είναι κάτι πολύ σημαντικό για να βρει και εύκολα εργασία. Άσχετα δηλαδή, αν προχωρήσει για ακαδημαϊκή καριέρα κάποιο ή οτιδήποτε άλλο, θα το δει διαφορετικά, πιστεύω, κάποιο ο οποίο ασχολείται, πάσει να προσληφθεί εκεί πέρα. Γιατί όταν πας, αυτό το λέω και στου φοιτητέ μου, δηλαδή, ότι όταν πας να προσληφθεί κάπου, πουλά τον εαυτό σου. Έτσι. Πουλά τον εαυτό σου, πουλά τι γνώσει σου, πουλά αυτό το οποίο έχει. Άρα πρέπει αυτό που πουλά να είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Και αυτό. Και οι εργασίες είτε σε Converse είτε σε περιοδικά βοηθάνε σε σχέση με τον ανταγωνισμό από κάποιους που δεν έχουν τίποτε. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και τους συναδέλφους. Για παράδειγμα, ο κύριος Ασημόπουλος, αν θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα, ή ο κύριος Τσίπουρας, αν θέλουμε, μπορούμε. Ή στο... Κάτι. Ο κύριος Ασημόπουλος. Να ρωτήσω... Λαμβάνονται, καταρχάς συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλή εργασία, πραγματικά έτσι, εντυπωσιακή θα έλεγα. Είπες ότι έχουμε και μία δημοσίευση. Βασιζόμενος σε αυτό λοιπόν, για πες μας, τι από αυτά που παρουσίασες, ποια ήταν αυτά τα οποία ήταν πρωτότυπα, ποια ήταν δική σου δουλειά και αυτό το ήταν το περιεχόμενο της προφανώς το οποίο και στάθηκε για δημοσίευση, γιατί είναι προφανώς κάτι
καινούριο. Το novelty της διπλωματικής έχει να κάνει γενικότερα με την ενορχήστρωση όλων αυτών των διαφορετικών αντικειμένων, των τεχνολογιών, η αναγνώριση της φωνής, των αντικειμένων, καθώς και επίσης το που αναφέρεται. Επίσης, σημαντικότερο είναι ότι έχει γίνει και μια επέκταση στον αλγόριθμο YOLO. Όπως έχουμε πει, ο αλγόριθμος YOLO δεν επιστρέφει τις γωνίες του αντικειμένου που αναγνωρίζεται. Έχει γίνει έτσι μια παρέμβαση σε αυτό το σημείο και μπορούμε πλέον να έχουμε και την γωνία στρέψης, ας πούμε, τη γωνία κλίσης που έχει σε σχέση με την κάμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, αν θέλει κάποιος από το κοινό να θέσει. Να κάνω μία σύντομη ερώτηση εγώ. Γιώργο, ποιο είναι το κόστος του βραχίωνα, έτσι, όλου του project, δηλαδή πόσο κόστησε όλο αυτό? Ο ρομποτικός βραχίωνας ήρθε από την κατασκευάστρια εταιρεία Nero One, μια startup στην Γαλλία. Έχει αγοραστεί από το εργαστήριο ρομποτικής και ενσωματωμένων συστημάτων και νομίζω ανέρχεται στα 2.000 ευρώ. Οπότε θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον να το είχα φτιάξει μόνος μου, αλλά είναι έτσι ένα ιδιαίτερο project αυτό από μόνο του. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, οπότε για την βαθμολογία θα μιλήσουμε με τους εξελισσές τηλεφωνικώς και παραδίδουμε τη σκητάλη στην επόμενη παρουσίαση. Ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μας ακούτε?